Δημοκρατίας Καστοριάς, ο κύριος Ζήσης Τζικαλάγιας. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Βέβαια, μια μέρα πάρα πολύ σημαντική για τον ποντιακό ελληνισμό και βέβαια μια μέρα που ο ποντιακός ελληνισμός θρηνεί τα 353.000 θύματα του της τουρκικής θηριωδίας. Ακριβώς. Είναι μια μέρα μνήμης και τιμής. Μνήμη σημαίνει δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Τα νοσιοργήματα που έκαναν οι Τούρκοι εκείνα τα χρόνια. Και από την άλλη μεριά... Το 1919 σαν σήμερα. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ αυτός ο αγώνας της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Σωστά. Πρέπει να είναι ο απότερος στόχος όλων. Να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία πρώτον και πάνω απ' όλα η υπέτεια αυτής που είναι το τουρκικό κράτος. Όταν συμβεί αυτό, τότε μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει ο αγώνας και θα κάνουμε μόνο μετά εκδηλώσεις μνήμης. Όπως και νομίζω ότι μόλις τελείωσε και η κατάθεση Στεφάνου και οι εκδηλώσεις που είχαμε σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι, και τώρα κατευθύνεστε νομίζω προς την ημερίδα τώρα. Ακριβώς. Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα που κάνει ο Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς για την ελληνική κόκκινη φυλή, για τα μοσχάρια που εκτρέφονται ανάμεσα στην Καστοριά και την Θεσσαλονίκη. Στην οποία εκδήλωση περιμένουμε πραγματικά τον κύριο Γεωργαντά, όπως ξέρετε κύριε Τζικαλάγια, για έναν ακόμη λόγο. Όπως έχει ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Γεωργαντάς θα ερχόταν στην Καστοριά αυτή τη μέρα, σήμερα δηλαδή, για να ανακοινώσει και την οριστική λύση της υπόθεσης του φράγματος Νεστορίου. Τελικά δεν έχουμε εδώ τον κύριο Γεωργαντά, που σημαίνει ότι δεν έχουμε μάλλον ακόμη και την λύση του θέματος. Εμένα την προηγούμενη Τετάρτη που τον συνάντησα στην συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με διαβεβαίωσε ότι εντός του μηνός Μαΐου θα έρθει στην Καστοριά και από ό,τι φαίνεται θα εξαγγείλει αυτό που περιμένουμε όλοι, την επανεκκίνηση του έργου του φράγματος του Νεστορίου. Πότε σας έχει δώσει και ημερομηνία? Μέσα στο Μάιο. Όχι ημερομηνία. Ναι, μέσα στο Μάιο, ναι. Ναι, μέσα στο Μάιο, μέσα στο Μάιο, ναι. Αλλά δεν έχετε κι εσείς μια συγκεκριμένη ημερομηνία? Εμφανίζεται αισιόδοξο για την τελική λύση. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει, νομίζω, αλλά επειδή έχουμε περάσει πολλά αυτά τα τρία σχεδόν χρόνια, μέχρι να το ακούσουμε επίσημα, περιμένουμε. Μάλιστα. Τώρα, πριν περάσουμε στο θέμα που έχει πραγματικά έτσι, τις τελευταίες μέρες είναι από τα πρώτα θέματα συζήτηση στην Καστοριά, στα κοινωνικά δίκτυα, έχει γίνει ένας πανικός με τις εργασίες του φυσικού αερίου και υπάρχει και δική σας συμμετοχή τώρα σε αυτό, μια και χθες επισκεφτήκατε το Μανιάκι, θα τα πούμε. Πριν όμως από αυτό, για το τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο και τι είναι αυτό που ζούμε στην Καστοριά αυτές τις μέρες, θέλω λίγο να πάμε και στους γουνοποιούς και γουνεργάτες. Αν έχουμε σήμερα, αν μπορείτε σήμερα, να μας πείτε δύο πράγματα για το πού βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα των ετοιμάτων και των υποσχέσεων του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν ένα μήνα περίπου εδώ από τη γειτονική μας Κοζάνη. Από την Καστοριά ξέρετε πολύ καλά ότι γνωρίζω τη γουνοποιία, έχω δουλέψει στην γουνοποιία, είμαι μέλος, προέρχομαι από γουναράδικη οικογένεια, επομένως καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον είναι παντοτινό, είτε είμαι στη Βουλή είτε δεν είμαι. Ναι. Τώρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση που καίγεται κυριολεκτικά η γούνα μας, να το πω έτσι, αυτή την έκφραση χρησιμοποίησα χθες στην επικοινωνία μου με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, εννοείται ότι κάνω κάθε μέρα κάτι πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να λέμε τι κάνουμε. Σημασία έχουν τα τελικά αποτελέσματα και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι διάφοροι περισσότερο ή λιγότερο πάνω σε αυτά. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με πολύ θετικό πνεύμα το ζήτημα της χρηματοδότησης της πληρωμής της αναστολής της εργασίας των γουνεργατών. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και δεύτερο, το λέω αυτό, μπορεί να μην έχει ακουστεί, δεν το κάνω σαν εξαγγελία, απλώς σαν ενημέρωση κλίματος, ναι, ότι τις επόμενες λίγες μέρες θα ανακοινωθεί νομοθετικά επίσημα η απαλλαγή του χώρου πολυτελείας για τα γουνερικά. Μπορεί να το έχουμε συζητήσει, να το έχουν ανακοινώσει, να το έχουν εξαγγείλει διάφοροι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή τις επόμενες μέρες νομοθετικά, γιατί τότε ισχύει όταν γίνει νόμος του κράτους. Ναι. Θα προβλέπετε ότι καταργείται ο φόρος πολυτελείας για τα γουνερικά, πράγμα που σημαίνει πάρα πολλά.
Μάλιστα. Μέχρι τώρα αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Εάν έχουμε κάτι για τους γουνεργάτες. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσει και για τα δύο. Και για τους γουνεργάτες. Και για οι γουνεργάτες καίγονται, κύριε Τσιγκάλα. Καίγονται οι γουνεργάτες, οι οποίοι μάλιστα δεν μπορούν να μπουν καν στις αναστολές, οι οποίες και αυτές δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα για να μπορέσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου. Περιμένουμε και γι' αυτό και για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απολυθεί λόγω του πολέμου και δεν μπορούν να μπουν καν στις αναστολές. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν πραγματική βοήθεια. Από τη μεριά μου έχω ενημερώσει και τον κύριο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, και τον κύριο Βεζιρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, και τον Υπουργό Εργασίας, κύριο Χατζηδάκη. Επομένως, περιμένουμε τις αποφάσεις κυβέρνησης. Είναι απόλυτα γνώστες οι υπουργοί της κυβέρνησης. Και δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια εξέλιξη με το κτίριο της ΕΔΙΚΑ, γιατί πρόσφατα ήταν και ο κύριος Λάγκας και ο κύριος Καρταγλίδης στην Αθήνα. Προσπάθεια για να γίνει το κτίριο της ΕΔΙΚΑ ή κομμάτι του κτιρίου, μάλλον καλύτερα, δημοπρατήριο. Δεν έχω κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό. Δεν είχατε συμμετοχή σε αυτό καθόλου? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Έχει γίνει, κύριε Τσιγκαλάκη, τις τελευταίες μέρες ένας πραγματικά πανικός με το φυσικό αέριο και με το πού γίνονται τα έργα. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση του κύριου Κότα μετά την παρουσία στην περιοχή νοσοκομείου της κυρίας Αντωνίου με την εταιρεία και τους εργάτες που ήταν εκεί. Την επόμενη μέρα δεν ήταν κανείς εκεί. Ο κύριος Κότας βγάζει τις φωτογραφίες. Την ξέρουμε όλη την ιστορία. Εσείς, μάλλον η κυρία Αντωνίου, ξαναπαντά με φωτογραφίες από το Μανιάκι στον κύριο Κότα, και εσείς επισκέφτεστε χθες πραγματικά το Μανιάκι και βγάζετε μια ακόμη σειρά φωτογραφιών, στέλνοντας παράλληλα με τις φωτογραφίες και κάποια μηνύματα για αυτούς που δεν πιστεύουν και δεν βλέπουν που γίνονται τα έργα του αερίου. Η κυρία Τελιγιορίδου, και ολοκληρώνω και απαντάτε συνολικά, βγάζει και η ίδια ένα δελτίο και λέει: σοβαρευτείτε επιτέλους εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Η μια κάνει τα εγγένεια του φυσικού αερίου στο νοσοκομείο και ο άλλος τους μανιάκους, παραθέτοντας και ίδια μια σειρά εγγράφων, θέλοντας η κυρία Τελιγιορίδου να υπερασπιστεί ότι ουσιαστικά αυτό που τώρα γίνεται είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τελείως σύντομα, πολύ σύντομα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, να θυμίσω, επειδή είπατε στην αρχή, η δικιά μου συμμετοχή στο θέμα του φυσικού αερίου ξεκινάει από τον Μάρτιο του 2018, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η Περιφερειακή Αρχή, η προηγούμενη, ναι, Καρυπίδη, ναι, ανακοίνωσαν τα νέα δίκτυα του φυσικού αερίου που ήταν έξω και στοριά και Δυτική Μακεδονία. Από τότε στήμανα συναγερμό, ήταν τόσο ηχηρός ο συναγερμός που κινητοποίησε τότε την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ και έφεραν εδώ τον Υπουργό Ενέργεια, τον κύριο Σταθάκη, στο Δημαρχείο. Όπου ήμουν και εγώ και μίλησα. Έκαναν κάποιες κινήσεις, αλλά τίποτα που να αποτυπωθεί εγγράφως. Αυτό το έκανε πρώτη φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τέλη Ιουλίου του 19, που ανέλαβε τις τύχες της χώρας. Όλο αυτό το διάστημα, με μεγάλη μου προσωπική προσπάθεια, και να ανοίξω μια παρένθεση, φυσικά και άλλοι προσπαθούσαν από το μερίδιο και από τη θέση που τους αναλογούσε όλο αυτό το διάστημα. Οι προβλέψεις είναι μέσα στις προθεσμίες, ότι ξεκίνησε το φυσικό αέριο να κατασκευάζεται, θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 23, συμβατικά 31 Δεκάτου του 23, και από φέτος αυτό το φθινόπωρο του 22 θα γίνονται οι συνδέσεις όλων των οικιών και των καταστημάτων από όπου θα περνάει το δίκτυο. Άρα λοιπόν, το πρώτο μεγάλο έργο που είχα πει εδώ και 1,5 χρόνο, μάλιστα η γλώσσα μου να τα λέω από αρχές του 21, ότι το 22 θα είναι η χρονιά που δεν ξανάγιναν ποτέ στην ιστορία της Καστοριάς τόσα πολλά έργα μαζί. Ξεκίνησε το φυσικό αέριο, ξεκινάει, πιστεύω, 99,9% το φράγμα των ιστορίων τώρα, το Μάιο, και σε 1, 2, 3, 4 το πολύ θα ξεκινήσει να εγκαθίσταται ο εργολάβος της σύραγγας της κλεισούρας. Επομένως, από απόψεως μεγάλων έργων, είμαστε μέσα στους στόχους που είναι πρωτόγνωροι για τα δεδομένα της Καστοριάς, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και λύνουμε πολλά ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως όλο αυτό που έγινε, μια νοσοκομείο, μια Μανιάκη, λέει δεν ο κύριος Κότας ότι λοιπόν, γίνονται για τη μεγάλα φωτογραφία, γίνονται για το επικοινωνιακό. Εγώ ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν πολύ ούτε οι φωτογραφίες, ούτε τα πολλά δίθεν. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Όσες φωτογραφίες
βγάζω εγώ και όσες δηλώσεις αναγκάζομαι να κάνω είναι για την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών. Έτσι και τώρα δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Το έργο ξεκίνησε. Ένα συνεργείο αυτή τη στιγμή δουλεύει πυρετοδός στο Μανιάκι και σε λίγες μέρες, ναι, έως τέλη Ιουνίου το πολύ, θα είναι πάνω από 3 συνεργεία ταυτόχρονα που θα δουλεύουν. Πάνω από 3 ταυτόχρονα. Από τον Ιούνιο θα είναι 3 τα συνεργεία που θα δουλεύουν. Τουλάχιστον 3. Μπορεί τουλάχιστον 3. 3 σίγουρα. Μάλιστα. Γι' αυτό και οι χρόνοι θα επιτευχθούν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Πάντως, όπως δώσατε χθες τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα, είχατε και τα σχόλια ότι κάποιοι δεν θέλουν να βλέπουν ότι γίνονται έργα. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι. Θα υπάρξει. Γιατί είχαμε την εκδήλωση στο Λιμναίον για την επίσημη έναρξη των εργασιών με τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, όπως θυμόμαστε όλοι. Θα υπάρξει και για τις πραγματικές εργασίες κάποια επίσημη έναρξη, κύριε Τσικαλά, για να καταλάβουμε. Εμένα με ενδιαφέρουν οι ουσιαστικές ενάρξεις και όχι τόσο οι επίσημες. Αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει και εκτιμώ ότι δεν θα γίνει. Και εκτιμάται ότι δεν θα γίνει κάτι πιο επίσημο, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω εάν όλο αυτό που γίνεται με το αέριο μπορούμε να το συνδυάσουμε και μια ανάρτησή σας προχθές, όπου μιλάτε για ανδρίκελα. Σπιθαμιαία μάλιστα ανδρίκελα που βάζουν εμπόδια μάλιστα στην πρόοδο του τόπου, ναι, όπως ναι, έγινε άλλοτε αλλά και σήμερα. Αν δεν μαζευτούν, λέτε άμεσα. Σήμερα δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτούς που εννοώ το γνωρίζουν πολύ καλά και πήραν ένα ηχηρό μήνυμα. Τίποτα παραπάνω. Μισό λεπτό και το συνδυάζουμε λοιπόν με αυτό που γίνεται με το αέριο, ναι ή όχι? Όχι, δεν έχει. Α, είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά να γνωρίζετε ότι ο πολιτικός έχει υποχρέωση να παιδεύει τους πολίτες με αλφαγιώτα το ΠΕ. Να βοηθάει στην άνοδο της παιδείας τους, όχι να τους παιδεύει με έψιλο. Όχι να τους βάζει διλήμματα γρίφους. Ναι, δηλαδή, ναι, αλλά εδώ το βάλατε το γρίφο. Τον βάλατε το γρίφο, κύριε Τσικαλάκη, τον βάλατε το γρίφο εδώ όμως. Τον βάλατε όμως τον γρίφο εδώ. Γιατί δεν λέτε ότι αν δεν μαζευτούν άμεσα θα τους αποκαλύψω και θα τους παραδώσω στη δημόσια χλέβη και διαπόμπευση. Δεν είναι γρίφος, γιατί αυτούς που αναφέρομαι και εννοώ το γνωρίζουν πολύ καλά. Ναι, αλλά όλοι ρωτάνε ποιοι είναι εδώ. Τώρα δεν πειράζει, ας φροντίσουν να παρακολουθούν, γιατί οι πολίτες, ναι, οι πολίτες έχουν μεγάλες ευθύνες και δεν έχουν ευθύνες φυσικά και για αυτά που γίνονται στον τόπο. Την πρώτη ευθύνη την έχουν οι πολιτικοί. Ναι. Αλλά έχουν ευθύνη και οι πολίτες που τους επιλέγουν. Μάλιστα. Οι πολίτες που τους επιλέγουν. Δεν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω σε αυτό? Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν χρειαστεί να πω, θα πω. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, υπάρχουν ένα-δυο ζητηματάκια ακόμη. Υπήρξε και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε, γιατί έγινε λόγος και γι' αυτό. Αν δηλαδή τα ποσοστά πέφτουν στην Καστοριά και πέφτουν λόγω της διαμάχης που υπάρχει μεταξύ εσάς και της κυρίας Αντωνίου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στην περσινή μου συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, το Φεβρουάριο, ναι, του 2021, ναι, τον είχα διαβεβαιώσει ότι εφόσον κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει, τα ποσοστά στην Καστοριά θα ανέβουν. Μάλιστα. Εάν δεν τα κάνουμε, θα πέστουν. Φαντάζομαι ότι το δημοσίευμα της Καθημερινής ήταν από κάποιους άπιστους τομάδες που νόμιζαν ότι δεν θα γίνουν. Δηλαδή, φανταστείτε. Μισό λεπτάκι, κύριε Τσικαλάκια. Από τοπικούς άπιστους τομάδες. Η κοινωνία, κάποιοι την έχουν κατευθύνει να λειτουργεί έτσι, που ακόμα, ενώ λέγαμε ότι ξεκινάει το φυσικό αέριο ή θα γίνει η συνεργασία, δεν το πίστευαν. Να δούμε. Ας δούμε και μετά να πιστέψουμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό το δημοσίευμα ίσως έχει κάποια βάση με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν πριν ξεκινήσει το πρώτο έργο, και στα πρώτα 23 θα έχουμε σίγουρα 3 μεγάλα και ίσως και το τέταρτο να προλάβει το 23 και να έχουμε. Όμως να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Πίσω από το δημοσίευμα αυτό πιστεύετε ότι είναι τοπική άπιστη ομάδες ή εξωτερική? Όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτό πρέπει να το καταλαβαίνετε εσείς σαν εκπομπή που κάθε μέρα έχετε κοινωνία με πολίτες, ότι για όλα αυτά που έλεγε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος στο Παρχές του 2021, διακαιώντας την κοινωνία, για να δούμε, δηλαδή φτάναμε στο σημείο να μην πιστεύουν πολίτες ότι
κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε το 22 να είναι η χρονιά που να γίνεται πραγματική κοσμογονία έργων στην Καστοριά. Θα το δείτε σε λίγο. Και με το φυσικό αέριο που ξεκίνησε το ένα εργοτάξιο, σας είπα σε λίγο καιρό θα είναι πάνω από 3. Και πιστεύω μέσα στο Μάιο να ξεκινήσει το πράγμα των ιστορίων ή το άλλο που είπαμε για το σύραγγα της κλεισούρας που ξεκινάει και αυτή σε πολύ λίγους μήνες. Επομένως, επαληθεύονται αυτά που λέμε εμείς που εργαζόμαστε σοβαρά μεθοδικά. Και διαψεύδονται οι κασάνδρες της ανυποληψίας και της ανυπαρξίας έργου και πολιτικής. Για να το κλείσω αυτό το ζήτημα, πιστεύετε ότι αυτό το δημοσίευμα ευνοεί και κάποιους στην Καστοριά ή όχι? Δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είμαι ευτυχής από αυτές τις μέρες που ξεκίνησε το πρώτο έργο, ότι όλα θα πάνε καλά με τα μεγάλα έργα. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία θα πάει πολύ καλά στην Καστοριά. Και αν θέλετε, τη στιγμή που θα πάει η Νέα Δημοκρατία πολύ καλά στην Καστοριά, θα πάει μαζί πολύ καλά και ο βουλευτής της Καστοριάς που είναι εκλεγμένος από τους πολίτες στις 7 Ιουλίου του 19. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Μια από τις τελευταίες παρεμβάσεις ήταν με την Υπουργό Παιδείας, που καλείται, όπως λέτε, να δώσει άμεσα λύση ωφέλιμη σε ΕΚ και ΚΕΦΙΑΠ. Κάνατε μια ανάρτηση και για το ΕΚ, ναι. Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια να λειτουργήσει το ΚΕΦΙΑΠ σε μόνιμη βάση. Ναι. Ήδη πρώτο βήμα γίνεται εδώ και 2 εβδομάδες. Έχουμε επέκταση του πρωινού ωραρίου σε απογευματινό ωράριο 2 μέρες την εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη. Προκειμένου να διευκολυνθεί και πιστεύω πριν ολοκληρωθεί η θητεία μας η τετραετία, να γίνει αυτό με το ΚΕΦΙΑΠ, αυτό το ειδικό επαγγελματικό εργαστήριο που έχει παιδιά με προβλήματα υγείας δεν πρέπει να είναι σε αυτό το χώρο. Πρέπει να είναι πιο κοντά στην κοινωνία, πιο κοντά σε άλλα σχολεία που είναι και τα συνεδρισμένα παιδιά που ξέρουμε όλοι. Επομένως, αυτό ζήτησα από την Υπουργό Παιδείας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζικαλάγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα μαζί μας. Νομίζω ήταν σφιχτή αλλά δυνατή η συζήτηση για καυτά θέματα της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τα ερωτήματα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.